Ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, δεν χρειάζεται προφανώς συστάσεις, πρώην υπουργός παιδείας και ένας άνθρωπος που είχε ανακοινώσει ότι κατεβαίνει και πάλι στα γαλάζια ψηφοδέλτια, στον ομό Ηλίας, είναι μαζί μας και αυτό με αφορμή την απόφασή σας, κύριε Κοντογιαννόπουλε, τελικά να μην κατεβείτε στις επικείμενες εκλογές. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι μία ανακοίνωση, εν πάση περιπτώσει εμείς γνωρίζαμε ότι επανέρχεστε έτσι, στην ενεργό πολιτική, τελικά αποφασίσατε να μην το πράξετε. Θέλετε να μοιραστείτε το σκεπτικό σας? Βεβαίως, το ενημέρωσα γι' αυτό τους συμπολίτες μου, τους φίλους μου, κάτω στο νομό Ηλίας το περασμένο Σάββατο. Έκρινα ότι η ραγδαία αλλαγή του πολιτικού κλίματος δεν μου επέτρεπε να κάνω αυτό το οποίο, για το οποίο κατέβηκα στις εκλογές. Γιατί, κύριε Λιμπεράκη, η απόφασή μου που τη μοιράστηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν ήταν μια απόφαση να προσθέσω μια ακόμη τετραετία στα 30 χρόνια της κοινοβουλευτικής μου ζωής. Ήθελα να εγγράψω τον επίλογο της πολιτικής μου διαδρομής όπως το ξεκίνησα. Το ξεκίνησα το 1974 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έναν ηγέτη που πίστεψα και πιστεύω ότι άλλαξε την Ελλάδα, τον ευρωπαϊκό εξυγχρονισμό, αυτό ήταν το όραμά μου, και να ολοκληρώσω με έναν εξίσου ηγέτη που έχει σε στόχο τον ευρωπαϊκό εξυγχρονισμό της χώρας και την αλλαγή της Ελλάδας. Το κλίμα που μεσολάβησε δεν μου επιτρέπει να απευθυνθώ στους ψηφοφόρους της Ηλίας που τους απασχολούν τα τοπικά τους προβλήματα. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Και να πω αυτά τα οποία πιστεύω ότι πλέον δημιουργούνται με αφορμή αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αυτό το τραγικό δυστύχημα θέτει επιτάπητος τα μείζωνα προβλήματα του τόπου. Ποιο είναι το μείζον πρόβλημα? Ο διαχωρισμός επιτέλους κράτος και κομματικού συστήματος. Η απόλυτη ανεξαρτοποίηση του κράτους από το κομματικό σύστημα και η επανίδρυση του πολιτικού συστήματος, διότι το πολιτικό σύστημα που ξεκίνησε το 1974 έχει πλέον παρακμάσει. Αυτό που, το οποίο παράγει είναι μετριοκρατία, είναι διαφθορά και αναποτελεσματικότητα. Αυτό μέχρι το 19. Για το 19 ξεκίνησε μια μεγάλη αλλαγή. Γιατί το 19 τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εμπλούτησε το πολιτικό σύστημα με ανθρώπους καταξιωμένους επαγγελματικά και κοινωνικά. Και είδαμε πόσο άλλαξε. Είναι αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Δηλαδή άνθρωποι που μπαίνουν σε κυβερνητικές ή σε μη κυβερνητικές θέσεις για να κάνουν δουλειά. Επαναξιολογήσατε, κύριε Κοντογιαννόπουλε, επαναξιολογήσατε λίγο τις επιδόσεις της κυβέρνησης και του κύριου Μητσοτάκη μετά από όσα αποκαλύφθηκαν στον απόϊχο της τραγωδίας των Τεμπών? Μήπως τελικά δεν τα πήγε και τόσο καλά το επιτελικό κράτος? Όχι, το επιτελικό κράτος πήγε καλά, αλλά δεν έφτασε στο ΝΟΣΕ. Στο ΝΟΣΕ το πελατειακό κράτος νίκησε το επιτελικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι όπως μάθαμε, πριν ακόμα αντιληφθεί ο ΣΕ ότι έγινε το δυστύχημα, το κράτος, οι διασώστες, η αστυνομία, οι πυροσβέστες ήταν ήδη εκεί. Ναι, όμως το αρμόδιο Υπουργείο που αποτελεί αναπόσπαστο βραχίωνα του κράτους δεν έφτασε παντού. Το κράτος δεν είχε πράξει τα επιτελικό κράτος. Και δεν μπορούσε να γίνει σε μια τετραετία. Εγώ θεωρώ ότι από κάθε κρίση μπορεί να προκύψει κάτι καλό. Και η δικαίωση των 57 νέων ανθρώπων που χάθηκαν θα είναι ακριβώς τώρα, εδώ και τώρα, να σπάσει αυτός ο εμφάνιος δώρος. Διότι το κομματικό κράτος είναι στα χέρια, όπως το αποκάλυψε και ένας συνταξιούχος, στα χέρια των συνδικάτων, των κομματικών συνδικάτων. Θέλω να το ξεχωρίσω. Πάντως τα συνδικάτα αυτή τη φορά είχαν προειδοποιήσει, κύριε Υπουργέ. Έτσι δεν είναι? Κυρία Λιμπεράκη, μετήχαν σε όλο αυτό το σύστημα. Διότι τι είχαν προειδοποιήσει? Είχαν προειδοποιήσει και τοποθετήθηκε σταθμάρχης ο Αχθοφόρος. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο κύριος υπεύθυνος. Υπεύθυνοι είναι εκείνοι που τον βάλανε σε αυτήν. Μα τα συνδικάτα τον έβαλαν τον σταθμάρχη. Ποιος επέτρεψε να φύγει από το Υπουργείο Παιδείας και να πάει στο σιδηρόδρομο και να γίνει σταθμάρχης? Θα σας το εξηγήσω. Γιατί ένας Αχθοφόρος έγινε σταθμάρχης? Διότι δεν υπάρχει αξιολόγηση. Είναι υπέρ της αξιολόγησης τα συνδικάτα? Γιατί απεργεί, αδεδεί
και τα κόμματα που είναι εναντίον της αξιολόγησης. Για να μην γίνουν αυτά τα οποία μας οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν συνδικαλιστές με αυτήν την οτροπία είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που θέλουν, που είναι κύριος στόχος της η αξιολόγηση, αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα που υπάρχει. Για τις επιδόσεις του αρμόδιου υπουργού θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι, κύριε Κοντογιαννόπουλε? Βεβαίως, του παρετηθέντος του κυρίου Καραμαλή. Βεβαίως, κύριε Λιμπεράκη. Θεωρώ ότι σε θέματα υποδομής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Στο θέμα του ΟΣΕ όμως, που ήταν στην ευθύνη του, απέτυχε. Και απέτυχε διότι, κατά τη γνώμη μου, χρησιμοποίησε όχι στελέχη με αξιογραφικά κριτήρια, αλλά με κομματικά κριτήρια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Διότι έμαθα για αυτόν τον... Άρα υπηρέτησε αυτό το δεσμό του κομματικού κράτους. Στο συγκεκριμένο τομέα είναι αυταπόδεικτο. Στο συγκεκριμένο τομέα αυτό έχει. Αυτό είναι. Διότι εγώ δεν θεωρώ ότι ο Κώστας του Καραμαλής έπρεπε να μπορούσε να γνωρίζει την... τι ακριβώς συμβαίνει στον ΟΣΕ. Όφιλε, κύριε Κοντογιαννόπουλε, όφιλε να γνωρίζει τώρα πριν από λίγο. Με συγχωρείτε, απλώ να το πω συγκεκριμένα για να μην χρεωθώ κάποιο είδους εμπάθεια ή άλλο κίνητρο. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τη συνάδελφο τη Δήμητρα Κρουστάλη για τη μεγάλη αποκάλυψη του βήματος χθες. Εδώ, στα χέρια του κυρίου Καραμαλή, όπως και στον εισαγγελέα, έχει φτάσει από τον Οκτώβριο του 2021 αναλυτικότατη έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αναλυτικότατη. Ουδής ασχολήθηκε εκ του αποτελέσματος. Σύμφωνη, κύριε Λιμπεράκη. Αλλά υποτίθεται ότι έβαλε δύο ανθρώπους της εμπιστοσύνης του να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και αυτή είναι η ευθύνη του. Ότι δεν έγινε αυτή η δουλειά. Ένας υπουργός που παρετείται μπορεί να κατεβαίνει μετά από ένα μήνα σε εκλογές? Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, θα έλεγα ότι ο κύριος Καραμαλής πρέπει να διευκολύνει τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και τον εαυτό του. Διότι μέσα σε αυτό το κλίμα του θυμού και της οργής της κοινωνίας δεν είναι και προς το δικό του συμφέρον να επιμείνει. Είστε εμπειρότατος, κύριε Κοντογιαννόπουλε, και θα ήθελα πολύ μια εκτίμησή σας για το τι θα φέρουν οι επόμενες εκλογές, και δεν εννοώ προφανώς να μου δώσετε ποσοστά, αλλά αναρωτιέμαι αν συντάσσεστε κι εσείς με εκείνους που λένε ότι δεν μπορεί κανείς ρεαλιστικά να στοχεύει στην αυτοδυναμία, ούτε μετά τις πρώτες, ούτε και μετά τις δεύτερες. Θα σας απαντήσω ευθέως. Αποσύρθηκα από τη διεκδίκηση του Σταυρού Προτίμησης. Διότι δεν αισθανόμαι ότι μπορούσα να ζητήσω από τους συμπολίτες μου, εμπιστευτείτε με, την ώρα που δεν εμπιστεύω το πολιτικό σύστημα. Δεν αποσύρθηκα όμως από την πολιτική μάχη που θεωρώ καθοριστική για τη μελλοντική πορεία της χώρας. Και αυτό διότι πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει πράξη αυτό που είπε, ότι θα τα αλλάξει όλα. Εάν κατέβει, εάν πράγματι δεν περιοριστεί σε απλώς την επούλωση των πληγών του ΟΣΕ, αλλά βάλει βαθιά τον υστέρι και αλλάξει πολιτικό σύστημα και κράτος, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα τον εμπιστευτεί για να κάνει αυτή τη δουλειά. Διότι απέναντί του και είναι οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, οι δυνάμεις του να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι του. Μάλιστα. Διαβάζω σήμερα στο Μικροπολιτικό και δεν μπορώ να μην σας το αναφέρω, κύριε Κοντογιαννόπουλε, ότι στην περιοχή, στον ομό που επρόκειτο να θέσετε υποψηφιότητα, στην Ελία, εκεί από που, όπως μας είπατε, άρχισε η πολιτική σας διαδρομή το μακρινό 1974, γίνονται και διάφορες γαλάζιες καραμπόλες. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι και γι' αυτό. Ο Μικροπολιτικός μάλιστα αναφέρει σήμερα και το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στα νέα. Ξέρω ότι έχει συζητηθεί το όνομα του Δημήτρη του Αβραμόπουλου. Από ό,τι ξέρω μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία σχετική απόφαση και δεν είναι κάτι που με αφορά πλέον. Μεταπολιτική, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, και παρεμβάσεις από εκεί πια, κύριε Κοντογιαννόπουλο, όπως κάνατε και τα τελευταία χρόνια? Ακριβώς, κύριε Λιπεράκη. Και πιστεύω ότι εάν ακριβώς είναι και ο λόγος που αποσύρθηκα. Εάν παρέμενα στο ψηφοδέλτιο, δεν μπορούσα να πω αυτά τα πράγματα που σας λέω τώρα, απελευθερωμένος από κομματικές εξαρτήσεις. Και εσείς ξέρετε καλά ότι δεν τα λέω τώρα πρώτη φορά. Τα λέω εδώ και 10 χρόνια περίπου. Και, το ξέρω πράγματι, γιατί έχω παρακολουθήσει αρκετές από τους κύκλους ομιλιών και συζητήσεων που έχετε διοργανώσει και με την ΑΕΜΝΗ στη Μαριέτα, για να ακουθυμάμαι. Ότι θα είμαι πιο χρήσιμος. Αρκετές παρεμβάσεις. Πιο χρήσιμος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον τόπο. Απ' έξω, παρά μετέχοντας σε έναν εκλογικό αγώνα, διεκδικώντας το Σταυρό Προτίμησης σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιαννόπουλε.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, πρώην Υπουργός Παιδείας με τη Νέα Δημοκρατία, ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει τελικά στην Ηλία όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό.